κλασικούς πυράβλους τύπου Γκουσγκούν, διαφήμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, προτρέποντας την ελληνική κυβέρνηση αντί για τα μαχητικά F-35 που βγάζουν προβληματάκια, να προμηθευτεί η χώρα 30.000 τέτοιους πυράβλους, λέγοντας μάλιστα γιατί να πάω στα ακριβά και όχι στα έξυπνα όπλα. Μιλώντας στο κανάλι Alert, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε μάλιστα και τις επιφυλάξεις του για τα αμερικανικά μαχητικά F-35, λέγοντας: «Ρε παιδιά, να δούμε τη σύμβαση. Λεφτά θα δώσουμε, πληρώνουμε, δεν είναι τσάμπα». Στη συνέχεια υποστήριξε: «Και επειδή λένε πολλοί, και τι να κάνουμε δηλαδή, πρότεινα εγώ αυτό», και δείχνει μια εικόνα με τους τουρκικούς πυράβλους Γκουσγκούν. «Τι φέρει αυτό εδώ, κοστίζει έως 200.000 δολάρια και έχει αισθητήρες ανωτέρου επίπεδου. Με 4 δισεκατομμύρια ευρώ που θα δώσουμε τα F-35 μπορούμε να πάρουμε 30.000 τέτοια βλήματα. Μπορούν να καταστρέψουν μια βάση στρατιωτική σε δευτερόλεπτα και δεν μπορούν να τους ανιχνεύσουν. Γιατί πρέπει να πάω στα ακριβά και όχι στα έξυπνα όπλα», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, για να ενισχύσει τα λεγόμενά του, είπε πως ξέρει τι λέει καθώς έχει συμβούλους που γνωρίζουν καλά τα πράγματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει αναφερθεί στο θέμα και με tweet, αναρωτώμενος εάν πρέπει να υπογράψουμε για τα F-35 που έχουν προβληματάκια, χωρίς να δούμε τη σύμβαση. «Όχι ρε παιδιά, δεν έχουν μικρά προβληματάκια τα F-35. Να πάρουμε γουρούνι στο σακί χωρίς να δούμε τη σύμβαση, χωρίς να δούμε λεπτομέρειες και να υπογράψουμε να δώσουμε μερικά δισεκατομμύρια, επειδή το λένε οι της Νέας Δημοκρατίας στα τυφλά, υποστηρίζει στο Twitter του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.